Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είπαμε και συμφωνήσαμε όλοι χθες ότι η αναθεώρηση είναι ύψιστη στιγμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ύψιστη στιγμή της πολιτικής. Κύριε Κατρούγκαλε, συγγνώμη για 15 δεύτερα για να μην περιμένουν τα παιδιά. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 44 μαθήτες και μαθητές και 4 συνοδοί από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης. Καλώς ήρθατε στη Βουλή. Ευχαριστώ. Η πολιτική όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξορισμού σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων και ιδεών. Ακούμε από εσάς μια κατηγορία για ιδεοληψία. Μας κατηγορείτε ότι απορρίψαμε τις προτάσεις σας για ιδεοληπτικούς λόγους. Ενώ εσείς προκύπτει φαίνεται ότι απορρίψατε τις προτάσεις μας για λόγους ορθολογισμού. Αρνιέστε με λίγα λόγια να δώσετε σε αυτή την αίθουσα τη μάχη των ιδεών. Σαν να μην έχετε εμπιστοσύνη στις ιδέες σας. Ακούσαμε από τον κύριο Τζαβάρα ότι το Σύνταγμα έρχεται να απαντήσει σε προβλήματα. Όπως και κάθε νόμος. Σωστά. Αλλά οι απαντήσεις στα προβλήματα έχουν το ίδιο χρώμα. Εκκινούν από τις ίδιες ιδεολογικές αφετηρίες και υπηρετούν τα ίδια κοινωνικά συμφέροντα. Όχι. Για διαφορετικά θα είχαμε πολιτική. Θα δίναμε το πρόβλημα σε ένα κομπιούτερ και θα μας έδινε την optimum τεχνική λύση. Το Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνει συγκρούσεις κοινωνικές, ταξικές, ιδεολογικές και συμπυκνώνει το συσχετισμό δυνάμεων που έχει αποτυπωθεί. Αυτό έγινε και στη σημερινή αναθεώρηση. Εμείς καταθέσαμε ορισμένες δεκάδες προτάσεις που είχαν συγκεκριμένο ιδεολογικό κοινωνικό περιεχόμενο. Εσείς ορισμένες δεκάδες άλλες. Δεν μπορούσαμε να συμπέσουμε σε αυτές. Το γεγονός ότι αρνείστε το ιδεολογικό, το κοινωνικό, το ταξικό, το πολιτικό πρόσημο των προτάσεών σας είναι στην πραγματικότητα σαν να αρνείστε τη βάση της συζήτησης που έχουμε. Δεν είναι κάτι που το κάνει μόνο η ελληνική δεξιά. Έλεγε ο Ζίζεκ ότι για τη δεξιά μόνο η αριστερά έχει ιδεολογία. Η δεξιά λέει την αλήθεια. Και έλεγε ο Ρολάν Μπαρτ ότι για τη δεξιά μόνο η αριστερά κάνει πολιτική. Η ίδια εκφράζει το έθνος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Και νομίζω ότι θα φανούν με τον καλύτερο τρόπο συζήτηση αυτή που αφορά τα δικαιώματα. Πρώτα-πρώτα, να πω εξ αρχής ότι φαίνεται η υποτίμηση έναντι των δικαιωμάτων από τη συντηρητική παράταξη και από το γεγονός ότι ο Γενικός Συγγητής δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου σε αυτά και από το γεγονός ότι από τις δεκάδες. Εντάξει, τότε αυτό το αποσύρω. Συγγνώμη, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Όχι, κύριε Τζαβάρα. Όχι, κύριε Τζαβάρα. Όχι, κύριε Τζαβάρα. Ναι, δεν θα γίνεται η διακοπή. Δεν θα γίνει η διακοπή. Δεν θα γίνεται τέτοιου είδους διακοπές. Παρακαλώ πολύ. Κρατήθηκε το ένα λεπτό διακοπή, θα είναι παραπάνω. Κύριε. Προκύπτει και από το αντικειμενικό γεγονός ότι είναι υπερδιπλάσιες οι προτάσεις που αφορούν στα δικαιώματα στη δική μας αναθεωρητική πρόταση, ενώ γενικά η δική σας ήταν πληθωρικότερη ως προς τον αριθμό των υπόλοιπων διατάξεων. Υπάρχουν όμως συγκρούσεις ιδεολογικές που έχουν λυθεί. Πώς έχουν λυθεί? Έχει αποτυπωθεί ο σχετισμός δύναμης. Οι δυνάμεις που έχουν ιτηθεί στη σύγκρουση έχουν αποδεχθεί την ήττα τους. Και αυτά τα θέματα είναι πια εκτός συζήτησης. Τέτοιο θέμα θα έπρεπε να είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, η απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Το γεγονός ότι εσείς μαζί με τον Όρμπαν και τον Σαλβίνι είσαστε η μοναδική πολιτική δύναμη στην Ευρώπη που αρνείται να συμπεριλάβει στο Σύνταγμα παρόμοια διάταξη που υπάρχει σε όλες τις ρυθμίσεις διεθνών συνθήκων και συνταγμάτων, δείχνει ακριβώς τη μεγάλη ιδεολογική οπισθοδρόμηση του κόμματός σας. Και αυτά πρέπει να λέγονται και δεν είναι πολεμική. Στο κάτω-κάτω θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα,
έβλεπα στο τελευταίο βιβλίο του Ουμπέρτο Έκο ακριβώς πώς περιγράφει τη στάση αυτή την υποκειμενική αυτός ο συγγραφέας. Βάζει ένα ήρωά του να λέει εισαγωγικά: «Ξέρω ότι δεν λέμε πια Αράπης αλλά Αφροαμερικανός, δεν λέμε πια στραβός αλλά τυφλός, ωστόσο ο Αφροαμερικανός παραμένει μαύρος και ο τυφλός δεν βλέπει την τύφλα του. Δεν έχω τίποτα κατά των ομοφυλόφιλων και όπως με τους Αραπάδες μια χαρά είναι, ακάθονται στα σπίτια τους». Αυτό πιστεύετε? Αν δεν πιστεύετε αυτό, γιατί δεν δέχεστε μια τόσο προφανή διάταξη? Και πώς τολμάτε να μας μιλάτε για συγκλήσεις, όταν στο προφανές, στο πρόδειλο, αυτό που όλος ο κόσμος βλέπει ότι πρέπει να γίνεται, δεν συμφωνείτε? Σε αυτό το ζήτημα, λοιπόν, δεν σας κατηγορούμε μόνο για νεοσυντηρητισμό, όπως μου είπε χθες πειρακτικά ο Γενικός Εισηγητής Πλειοψηφίας. Αυτό είναι μια αντιδραστική θέση. Γιατί ουσιαστικά θέλετε να επανέλθει η κατάσταση των πραγμάτων σε μια πρώτερη από τη σημερινή συγκυρία. Αντίστοιχη αντινεωτερική ιδεολογία δείχνει και η αιμονή σας να μην καθιερωθούν διακριτή ρόλη και ρητά η θρησκευτική ουδετερότητα στο Σύνταγμα. Θα ξαναδιαβάσω τι έλεγε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων το 1975 στη συζήτηση για την θέσπιση του Συντάγματος. Ο Παναγιώτης Ζέπος και πρόεδρος της Ακαδημίας. Εισαγωγικά, είναι θεωρητικός ορθότερος ο χωρισμός εκκλησίας και κράτους. Αλλά υπό τας παρούσας συνθήκας και λόγω της παραδόσεως που υπάρχει, είναι δύσκολο να εκφύγουμε αυτή τη στιγμή από το κρατούν σύστημα. Το 1975 παραδεχόταν ότι ήταν ορθός ο διαχωρισμός, αλλά δεν ήταν τότε η στιγμή. Εσείς δεν τολμάτε να πείτε βέβαια τώρα, 45 χρόνια μετά, ότι ακόμα δεν ήρθε η στιγμή. Αλλά λέτε ακόμα κάτι πιο πουσοδρομικό, ότι δεν χρειάζεται, το είναι περιττό. Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν? Η πρότασή μας, λοιπόν, για την διακριτίους ρόλους εκκλησίας και κράτους δεν προκύπτει από κανέναν αντικληρικαλισμό. Αντιθέτως, ο εναγκαλισμός της εκκλησίας από το κράτος βλάπτει την ίδια την εκκλησία. Αυτό το θέμα έχει αναλυθεί ειδικά στην Επιτροπή. Πράγματι, στην Ελλάδα, ήδη οι Βαβαροί προσπάθησαν με το διάταγμα του 1833 να ενσωματώσουν την Εκκλησία ως κρατικό, ιωνί κρατικό θεσμό στη νέα πολιτεία που δημιουργούσαν. Και γι' αυτό το λόγο το αίτημα διακριτών ρόλων Εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα έχει διαφορετικό περιεχόμενο από ότι στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, όπου ουσιαστικά ήταν έτοιμα να γίνει το κράτος λαϊκό, να απελευθερωθεί από τις δομές της Καθολικής Εκκλησίας. Εδώ ουσιαστικά το αίτημα είναι να πάψει η Εκκλησία να υπάγεται πια σε ένα πολιτιοκεντρικό σύστημα που χωρίς κανένα λόγο υπονομεύει την αυτοτέλειά της. Ορθά να αναφερθήκατε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά όταν θα, συγγνώμη κύριε Τζαβάρα, όταν θα δείτε τα πρακτικά από παραδρομή, προφανή παραδρομή, το χαρακτηρίσατε θεσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προφανώς δεν είναι τέτοιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εντάξει, αν είναι άποψή σας, σας το είπα σαν εν παρόδο. Θα επαναλάβω για να κλείσω αυτή την ενότητα. Τι έλεγε ο άμνηστος δάσκαλος πολλών από εμάς, Δημήτρης Τσάτσος, μαζί με τον φίλο και μεγάλο σύγχρονο διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Εισαγωγικά, μια ελεύθερη χριστιανική κοινωνία όχι μόνο δεν προϋποθέτει μια επίσημα ονομαζόμενη χριστιανική πολιτεία, αλλά αναιρείται από αυτή. Από τη στιγμή που Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών μπαίνει σε εισαγωγικά και αναδεικνύεται σε δεσμευτικό εθνόσημο, καταλύεται η δημοκρατία, αλλά και αλλοιώνεται η πίστη. Ή πιο απλά υπομένω, το χριστιανό δεν τον παράγει η πολιτεία, αλλά ο ίδιος ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός που παράγει το κράτος είναι ψεύτικος. Και προφανώς δεν είναι περιττή η αναγκαία διευκρίνηση μέσω της ερμηνευτικής δήλωσης περί της θρησκευτικής ουδετερότητας, από τη στιγμή που έχουμε δυστυχώς μια σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που ερμηνεύει και το άρθρο 16 και το άρθρο 3 υπό την έννοια ότι επιβάλλει την επιβολή συγκεκριμένου τρόπου θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Περνάω στην ενότητα των δικαιωμάτων. Αυτή αποτυπώνει, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο
τις ιδεολογικές και πολιτικές μας διαφορές. Προτείνατε να αναθεωρηθεί το άρθρο 106 και να σωματωθεί ως συνταγματική αξία ο ανώθευτος ανταγωνισμός, ο ανώθευτος. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ένα μοντέλο στο οποίο προσχωρούσε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής παράταξής σας. Ότι η αγορά ρυθμίζεται, ότι η αγορά δεν είναι ανεξέλεγκτη, ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ανώθευτος, αλλά ρυθμιζόμενος από τις διατάξεις που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα, το εργατικό και το ατομικό δίκαιο. Και δεν είναι μόνο το θέμα θεωρητικό, είναι ακριβώς τα κοινωνικά δικαιώματα που δοκιμάστηκαν την περίοδο της κρίσης. Και ενώ θα έπρεπε το Σύνταγμα να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, να θωρακίσει δηλαδή το κανονιστικό μας σύστημα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, εσείς όχι απλώς δεν θελήσατε να πάρετε τα μαθήματα από την κρίση, αλλά ουσιαστικά θέλετε να συνταγματοποιήσετε την ουσία των μνημονιακών πολιτικών, απονευρώνοντας την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και καθιερώνοντας για πρώτη φορά μία συνταγματική αρχή, όπως θα ήταν αυτή του ανώθευτου ανταγωνισμού, που στην πραγματικότητα θα ήταν αντίρροπη, αντίπαλη στην πλήρη καθιέρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εδώ είναι, η ζεγενόητα αυτή είναι μια πλήρης απάντηση και στον ισχυρισμό του Κινάλ, ότι τάχα αυτή η αναθεώρηση ήταν άνευρη και χωρίς συγκεκριμένη αιχμή. Και μάλιστα είναι παράδοξο να αναφέρεται κάτι τέτοιο από ένα κόμμα που ως προς το άρθρο 22 τουλάχιστον, στην παράγραφο 2, στην παράγραφο 4 και στην παράγραφο 5, συμπαρατάχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να μην αλλάξει τίποτα. Σαν να μην είχαμε κρίση και να μην χρειαζόταν να πάρουμε συγκεκριμένες θεσμικές απαντήσεις απέναντι στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα είναι αυτές που αφορούν τους πολίτες, που αφορούν τον τρόπο που θα έχουν καθολικές υπηρεσίες υγείας, που θα έχουν δικαιώματα στην εργασία, που θα είναι υπό την εγγύηση όχι μόνο του κράτους, αλλά και ως αποτέλεσμα ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων που οι ίδιοι θα συνάπτουν. Εδώ, κυρίες και κύριοι, πάλι υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που δεν είναι δυνατόν να μην γίνουν δεκτές από το σύνολο της αίθουσας. Πώς είναι δυνατόν να μην δέχεστε την ίση αμοιβή για ίση εργασία ανεξαρτήτως ηλικίας? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να θέλετε να είναι δυνατόν να επιβληθεί ξανά στο μέλλον υποκατώτατος μισθός για τους νέους? Και μάλιστα η συζήτηση αυτή αναδεικνύει και την επικαιρότητά της, ακριβώς γιατί συζητιέται αυτή τη στιγμή σε άλλη αίθουσα το νομοσχέδιο της ΔΕΗ, για τη ΔΕΗ και για τη ΔΕΠΑ, που προβλέπει ιδιωτικοποίηση των δικτύων του φυσικού αερίου. Σε μια στιγμή που όχι μόνο οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν εξασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων αυτών, αλλά ακόμα και χώρες όπως η Γερμανία, που είχαν ιδιωτικοποιήσει το δίκτυό τους, επανακρατικοποιούν το δίκτυο αυτό, ακριβώς γιατί έχει αποτύχει ιδιωτικοποίηση. Επομένως, κυρίες και κύριοι, σε αυτά τα θέματα μας χωρίζουν βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Πρέπει να τις παραδεχθείτε και αν νομίζετε ότι οι ιδέες σας έχουν υπεροχή, να τις υπερασπιστείτε. Όχι να μας κατηγορείτε για ιδεολειψία επειδή υπερασπιζόμαστε τις ιδέες μας. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με τη μοναδική διάταξη στην οποία ενδεχομένως να μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις στην διατύπωση του άρθρου 21. Εμείς προτείνουμε να αντικατασταθεί το ρήμα με ρημνά στη διατύπωση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία με το ρήμα «εγγυάται ή εξασφαλίζει», το κράτος «εγγυάται ή εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης», και θεωρούμε την αναφορά στο σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος όχι πλήρη για την αποτύπωση πραγματικών συνθήκων εγγυήσεων που θα μπορούν να ελεγχθούν από τα δικαστήρια,
και προτείνουμε τη διατύπωση που και στη δική μας πρόταση είχαμε αρχικά εισάγει, δηλαδή να αντικατασταθεί το μέσο ενός συστήματος ελάχιστο κειμένου εισοδήματος από τη φράση «μέσο ενός συστήματος καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών και εισοδηματικών ενισχύσεων», που δείχνει ακριβώς την πληρότητα του συνόλου των κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και των υπόλοιπων επιδοματικών μορφών που παίρνει η κοινωνική πολιτική. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν θέματα στα οποία θα αναζητήσουμε συγκλήσεις, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις, γιατί οι διαφορές μας είναι μεγάλες και αυτή είναι η ουσία της πολιτικής σύγκρουσης. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι εκεί που μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις ή που υπάρχει ανάγκη να υπηρετήσουμε ένα σημαντικότερο πολιτικό αγαθό, όπως είναι, δεν είναι στενονόητα αυτή, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, η υπεράσπιση της τιμής του πολιτικού κόσμου με την αναγκαία αποδοχή της ερμηνευτικής δήλωσης, που δεν θα αφήνει ούτε υπόνοια ότι θέλουμε να καλύψουμε τις ευθύνες πολιτικών, αυτό θα πρέπει να γίνεται με θάρρος και παρησία και με συνέστηση της ευθύνης και του ρόλου μας στην αίθουσα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.